Άλλο ένα εντυπωσιακό φαινόμενο προέκυψε σήμερα όταν με πήρε το πρωί τηλέφωνο από το σταθμό η ώρα, θυμάμαι καλά, 9.30 ώρα ήταν που ήμουν επίσκεψη σε ένα έργο του Δήμου για να με ρωτήσει για το θέμα που αφορά το ΕΑΚΜΕ. Εγώ δεν είχα ιδέα. Και είπατε να μιλήσουμε στις 12. Επέστρεψα στο γραφείο, τηλεφώνησα στο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, δεν ήξερα τι είναι αυτό το πράγμα, βρήκα το δελτίο τύπου του ΕΑΚΜΕ και πραγματικά έμεινα άφαλος, διότι το ΕΑΚΜΕ δεν είχε καμία επικοινωνία με το Δήμο. Δεν μας ενημέρωσαν για τι κάνουν και τα λοιπά, ούτε μας έστειλαν αυτά που βρήκανε. Ούτε είχατε κάποια ενημέρωση για τα ευρήματα δηλαδή? Όχι, τίποτα απολύτως. Ούτε γνωρίζω ότι υπάρχει κάποιος σταθμός παρακολούθησης από ό,τι διάβαζα και στο δελτίο τύπου στο Αυλάκι. Γιατί δεν έχει ενημερωθεί ο Δήμος. Και αν υπάρχει όντως, δεν καταλαβαίνουν με ποια άδεια έβαλαν αυτή εκεί πέρα το σταθμό παρακολούθησης. Δηλαδή είναι ερωτήματα τα οποία και εγώ δεν μπορώ να τα απαντήσω. Χωρίς τη δική σας συγκατάθεση, δηλαδή τοποθετήθηκε στο Αυλάκι ο συγκεκριμένος παρακολούθησης σταθμός? Από ό,τι λέει το δελτίο τύπου, στο Αυλάκι υπάρχει ένας, το έχω μπροστά μου, ένας σταθμός ο οποίος καταγράφει και μεταδίδει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Ναι, αυτό μας συνήθει και εμάς. Και διαρωτάμε ποιος παίρνει αυτά τα δεδομένα και τι τα παίρνει ο Δήμος και πού πάνε τα δεδομένα και δεν το γνωρίζω εγώ. Εγώ να σας πω ότι ο Δήμος παρακολουθεί φυσικά το ηφαίστειο με συνεργάτες το Υγειοδυναμικό Ινστιτούτο της Αυστεροσκοπίας Αθηνών, όπου πριν 2 μήνες είχα στείλει και ένα δελτίο τύπου, εγκαταστάθηκαν 2 σεισμογράφοι στο Δήμο μας. Συνεργαζόμαστε με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, με τον κύριο Κυριακόπουλο, με τον κύριο Λάγιο, με την κύριο Νομικό και τρεις καθηγητές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και μάλιστα έχουμε εγκαταστήσει στο Δημαρχείο ένα υγειοδετικό σταθμό παραμόρφωσης που μετράει τις κινήσεις του νησιού μας. Και αυτοί μας ενημερώνουν για οτιδήποτε γίνεται. Μάλιστα με το Υγειοδυναμικό Ινστιτούτο θα προχωρήσουμε στην εγκατάσταση άλλων 2 σεισμογράφων και μας έχουν στείλει και μια πρόθεση, μια απόθεση μελέτη στην ουσία είναι για την εγκατάσταση αυτών των σταθμών. Αυτά γνωρίζω εγώ. Αναφορικά τώρα με το φαινόμενο αυτό που συνέβη τις προηγούμενες ημέρες στο νησί σας, έχετε κάποιο ιστορικό προηγούμενο ότι έχει επαναληφθεί κάτι ανάλογο πριν από αρκετά χρόνια? Δεν ξέρω αν συνέβη κάποιο φαινόμενο, γιατί δεν έχει δει κανείς τίποτα κανένα φαινόμενο. Αυτό που γνωρίζω είναι από το 2001 μέχρι το 2002, από γνωρίζουμε από τις μελέτες που έχουν γίνει, υπήρξε ένα ρήγμα στην περιοχή του Ηφαιστείου στο Λαχή, το οποίο είναι μήκος γύρω στα 350 με 400 μέτρα, θυμάμαι καλά. Και αυτό το ρήγμα δεν έχει σχέση με το ηφαίστειο, δεν έχει καμία σχέση με τις αλλαγές που παρατηρούν στο ηφαίστειο. Αυτό προήλθε μάλλον, από ό,τι λένε και οι ειδικοί επί του θέματος, από τη διάβρωση του εδάφους από το νερό. Δηλαδή εκεί στην Κελάδα μαζεύεται αρκετό νερό, δεν έχει μεγάλες προεκπτώσεις. Και από ό,τι λένε οι πάλι ειδικοί, μπορεί να οφείλεται και στην εκτόνωση των διαφόρων τάσεων που υπάρχουν μέσα στο εδάφος. Αυτά γνωρίζω εγώ και αυτά υπάρχουν από το 2001. Τώρα αυτά τα... Μάλιστα, εγώ δεν είχα δει και φωτογραφίες, μου τις έχει δώσει τις φωτογραφίες ο αντιδήμαρχος που τις έστειλε και εντυπωσιάστηκα. Και εντυπωσιάστηκα με το γεγονός ότι είχε κάτι φωτογραφίες από τον οξό της Πανηγύρης της Πηλιανής, που αυτά υπήρχαν εκεί τα τελευταία 50 χρόνια, δεν ξέρω τι έχει γίνει εκεί πέρα. Τι να σας πω. Άρα να τονίσουμε ότι δεν υπάρχει και λόγος ανησυχίας, αφού δεν συνδέεται το ένα φαινόμενο με το... Απολύτως κανένας. Ο Δήμος δεν γνωρίζει απολύτως τίποτα και δεν υπάρχει λόγος καμία ανησυχία. Δεν έχει συμβεί απολύτως τίποτα στο νησί. Ωραία, και επειδή αναφερθήκατε στο γεγονός προμήθειας διάφορων μετρικών οργάνων, τα οποία τοποθετήθηκαν στην Ίσυρο, όπως η σεισμογράφη, αλλά και το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως μας αναφέρατε, έχουμε κάποιες πληροφορίες αναφορικά με το τι δείχνουν οι νέες μετρήσεις και καταγραφές οι οποίες έχουν γίνει στο νησί και έχει ο Δήμος σε αυτό το θέμα ρόλο και λόγο? Κοίταξε, οι σεισμογράφες ελέγχονται από το Αστεροσκοπείο Αθηνών, είμαστε σε επικοινωνία για οτιδήποτε συμβαίνει. Δεν υπάρχει τίποτα ιδιαίτερο. Σας επαναλαμβάνω. Δεν υπάρχει τίποτα ιδιαίτερο. Όλα αυτά γίνονται πάντα με συνεργασία με το Δήμο. Και με το Δήμο του Πανεπιστημίου,
συνεργαζόμαστε και τη διαχείριση της μελλοντικής διστιακής κρίσης. Αυτές είναι οι σχέσεις μας που έχουμε με τις επιστημονικές ομάδες. Τώρα από εκεί πέρα όλα αυτά που δημοσιεύονται, δεν ξέρω για εντυπωσιασμό, για οποιοδήποτε λόγο, δεν γνωρίζω.